παρουσία του Σεβασμένου Τότου του Μητροπολίτου Μαρονία και Κομωτινή κ. Παντελεήμονα υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κ. Χρήστο Μέτιο και τον νόμιμο εκπρόσωπο τη Αναδόχου Εταιρεία Παναγιώτη Μαχόπουλο η σύμβαση του έργου για την αποκατάσταση του Μητροπολιτικού Μεγάρου Κομωτινή προπολογισμού 1,85 εκατομμυρίων ευρώ. Με το έργο θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν οι εργασίε για την αποκατάσταση και την αναβάθμιση του Μετροπολιτικού Μεγάρου Κομωτινή. Εξυγχρονισμό του κτηρίου μέσω εσωτερική διαρρύθμιση, κατασκευή προσθήκη και συγκεκριμένων διαμορφώσεων για να καλύπτονται οι σύγχρονε απαιτήσει λειτουργία του, εργασίε ενίσχυση και αποκατάσταση του σκελετού του κτηρίου. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου με χρήση σύγχρονων κατασκευαστικών μεθόδων και υλικών για τη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων λειτουργία του και από αρχιτεκτονική πλευρά ήπια ένταξη του κτίσματο στον χώρο του Βυζαντινού Κάστρου. Κατά την υπογραφή τη Σύμβαση στην έδρα τη Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκης, παρόντε ήταν ο Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπη κ. Νικόλαος Τσαλικίδη, η προϊσταμένη και στελέχη τη διεύθυνση Τεχνικών Έργων τη Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπη.